Αγκρόσιτος, σποροπαραγωγική στη Χαλκιδική. Συγκεντρώνουμε σκληρό και μαλακό σιτάρι, κριθάρι και βρώμη. Κάνουμε συμβολαιακή γεωργία κριθαριού με την αθηναϊκή ζυθοποιία. Σε μας μπορείτε να βρείτε σκληρό σιτάρι Σιμέτο και Κλαούντιο, μαλακό σιτάρι Δίων και Γεκόρα, κριθάρι Σακύρα, βρώμη και το μοναδικό σιτάρι Ζέα. Διανομές σε όλη την Ελλάδα με ιδιόκτητο φορτηγό. Αγκρόσιτος, παραγωγή και εμπορία πιστοποιημένων σπόρων. Η φέτα είναι γνωστή από άκρη σε άκρη της Σιφηλίου. Επομένως δεν είναι λίγες οι απειλές που δέχεται και οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει. Στην Ελλάδα φέτα αποκαλούμε το τυρί που παρασκευάζεται από γάλα προβάτου ή εγωπρόβιο, δηλαδή μείγμα με έως 30% γάλα κατσίκας. Η φέτα αποτελεί ένα από τα σύμβολα της χώρας μας που χρόνια τώρα κυριαρχεί στο εξωτερικό. Η φέτα θεωρείται είδος γκουρμέ εκτός Ελλάδας και μεταφέρει πάνω της αιώνες ιστορίας. Το προηγούμενο διάστημα και με αφορμή τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά, δόθηκε μάχη από ελληνικής πλευράς για διατήρηση του ονόματος, δεδομένου ότι πρόκειται για προϊόν ονομασίας προέλευσης. Από πέρσι, κάναμε μια επιτροπή μαζί με το Υπουργείο Εξωτερικών με σκοπό να ασχολείται με την διακίνηση της φέτας, της ελληνικής, αλλά και ό,τι παράνομο υπάρχει σε όλο τον κόσμο, για να την διαφυλάξουμε καταρχήν. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της επιτροπής, στην οποία συμμετέχουμε εμείς και το Υπουργείο Εξωτερικών, μας είπαν ότι γίνεται μια συνεργασία, πάει να γίνει μια συνεργασία με το Καναδά, μια ζώνη ελεύθερου εμπόριου για προϊόντα Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών, και να προτείνουμε ποια προϊόντα να βάλουμε από ελληνικής πλευράς. Προτείναμε λοιπόν ανεπιφύλακτα τη φέτα, το λάδι και τις ελιές καλαμών και άρχισαν οι συνομιλίες. Οι πρώτες αντιδράσεις των Καναδών ήταν ότι είχαν επιφυλάξεις για τη φέτα και μας αντιπροτείναν κιόλας ότι, ξέρετε, θα δεχτούμε οποιασδήποτε ποσότητες ελληνικών τυριών, αλλά να μην τα ονομάζεται φέτα, αλλά δοδόνι. Μας εξέπληξε αυτό το γεγονός τότε, αλλά και δεν μπορούσαμε εκείνη την εποχή να το συνδυάσουμε και με τα επόμενα γεγονότα. Δεν περνάει ένας χρόνος λοιπόν συνομιλιών και μάθαμε προ λίγων ημερών ότι το Συμβούλιο Επιτρόπων, το Κολέγιο Επιτρόπων όπως λέγεται, στις συνομιλίες που έχουμε τους Καναδούς, όχι μόνο υπαναχώρησαν προς το αίτημα αυτό που είχαμε βάλει εμείς από ελληνικής πλευράς, αλλά μάλιστα το αντάλλαξαν με αντίστοιχο αίτημα των Καναδών να μπορούν αυτοί να πουλάνε φέτα που παράγουν με γελαδινό γάλα στον ευρωπαϊκό χώρο. Και επέμειναν οι Καναδοί με αυτό, ότι τι σας πειράζει εσάς, αφού θα λέγεται ότι είναι φέτα εμένα, αλλά από γελαδινό γάλα. Λοιπόν, το δέχτηκαν οι Βορειοευρωπαίοι, θεωρώντας πολύ μικρή και αδύναμη τη χώρα μας σε αυτή τη συγκυρία, και όπως καταλαβαίνετε, ανταλλάσσοντά τη με αντίστοιχα προϊόντα κυρίως των σκανδιναβικών χωρών, τα οποία είναι παράγονται κατά ειδικά τεχνολογία, η οποία πηγαίνει, ας πούμε, στις χώρες της Βορειοαμερικής. Αυτό μας ανησύχησε, η είδηση αυτή μας ανησύχησε πάρα πολύ και αμέσως πήραμε μέτρα ενημερώνοντας τους πάντες, από ευρωβουλευτές, οργανισμούς, διεθνείς οργανισμούς που συμμετέχουμε, ΚΟΠΑ, ΚΟΓΕΚΑ, Ελληνικό Κοινοβούλιο, τα κόμματα και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, τους είπαμε ακριβώς τι συμβαίνει, τι μπορεί αυτή η πρόθεση να σημαίνει για την ελληνική κτηνοτροφία και την ελληνική παραγωγή προβατοτροφία, την μικρή ελληνική βιομηχανία που έχουμε που βασίζεται σε αυτά, τις εξαγωγές μας, την απασχόληση και τις θέσεις εργασίας. Στην κατάρρευση ενός κλάδου, ας πούμε, που ήδη χτυπιέται πάρα πολύ. Λοιπόν, εμείς σαν σύνδεσμος μας, εκτός από το ότι ειδοποίησαμε τους πάντες και του Υπουργείου φυσικά, έτσι, και σαν καταγγελία, όχι μόνο ειδοποίησαμε, αλλά καταγγείλαμε κιόλας το γεγονός,
Ήρθαμε σε συνεννόηση με νομικά γραφεία στις Βρυξέλλες, ώστε να, και από την πλευρά μας να κάνουμε εκείνα που ενδεχομένως δεν θα μπορέσει να κάνει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Γεωργίας, γιατί ως γνωστόν τελευταία βλέπουμε μεγάλα κενά στην σωστή εκπροσώπηση της χώρας σε πολλούς τομείς. Και εννοώ ότι προσπαθούμε να κάνουμε μέσω αυτού του νομικού γραφείου τα lobbying, δηλαδή τις συνεργασίες, να βρούμε τις συνεργασίες μεταξύ των χωρών εκείνες, ώστε να υποστηρίξουν το αίτημά μας και να αντικρούσουμε όλη αυτή την πρόθεση των Βόρειο Ευρωπαίων. Δεδομένου λοιπόν ότι είναι ένα ευρωπαϊκό pop προϊόν, το οποίο ίσως είναι και το πιο ονομαστό ελληνικό προϊόν και πάνω σε αυτό στηρίζεται και η ελληνική κτηνοτροφία, καταλαβαίνουν όλοι ότι εάν εκχωρηθεί το δικαίωμα της ονομασίας και σε άλλα κράτη, αυτό θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά στην ελληνική φέτα, με αποτέλεσμα τη μείωση της τιμής της τόσο σε ελληνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Που γεγονός που θα σημάνει και την μείωση των τιμών στον παραγωγό, μειώσει των τιμών στο γάλα. Κάτι το οποίο δεν αντέχει πλέον ο Έλληνας κτηνοτρόφος. Οι τιμές οι οποίες απολαμβάνουμε είναι τιμές της τελευταίας 15 ετίας, δεν υπάρχουν περιθώρια μείωση των τιμών. Θέλουμε να μειωθούν στον καταναλωτή, αλλά να μειωθεί η ψαλίδα ανάμεσα στον καταναλωτή και στον παραγωγό. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση μείωση των τιμών του παραγωγού. Γιατί πιστεύετε ξεκίνησε εξ αρχής ένας τέτοιος διακανονισμός και γιατί ιδιαίτερα με την περιοχή του Καναδά? Νομίζω ότι είναι απόφαση των Βόρειων Ευρωπαίων, των ψυχρών Βόρειων Ευρωπαίων, μια απόφαση η οποία θα ενισχύσει τα ανταγωνιστικά τα δικά τους προϊόντα. Ίσως σε ένα πλαίσιο εμπορικής ανταλλαγής αποφασίστηκε κάτι τέτοιο και εδώ βέβαια γεννάται το ερώτημα τι έκανε η ελληνική πλευρά. Δεν θα έπρεπε η Ελληνίδα Επίτροπος να αντιδράσει, δεν θα έπρεπε να είχε ενημερώσει την ελληνική κυβέρνηση, δεν θα έπρεπε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να αντιδράσει, ο Υπουργός να θέσει το θέμα στο Συμβούλιο των Υπουργών. Τέλος πάντων, να τους δείξουμε ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να εκχωρήσουμε την ονομασία της φέτας σε άλλο κράτος, γιατί είναι μια καθαρά ελληνική ονομασία, ένα καθαρά ελληνικό προϊόν, το οποίο αποτελεί όχι μόνο οικονομικό μέγεθος, αλλά και στοιχείο της πολιτιστικής μας ταυτότητας. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορεί να εκχωρηθεί. Η μάχη ωστόσο φαίνεται πως κερδίθηκε, δεδομένου ότι στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας προβλέπεται ότι η χρήση του όρου φέτα από καναδικές βιομηχανίες θα επιτρέπεται εάν συνοδεύεται από διατυπώσεις όπως τύπου φέτας ή στυλ φέτας και σε συνδυασμό με ευανάγνωστη και ευδιάκριτη αναφορά στη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος. Pour certains secteurs, là, il peut toujours avoir des mesures de compensation à prendre, soit par l'un, soit par l'autre côté. Tout à l'heure, j'ai écouté le Premier ministre du Canada en disant que, par exemple, pour les producteurs de lait, il y aura des mesures de compensation. Bon, en Europe, peut-être tout le monde n'aura pas le même enthousiasme pour cet accord. Mais je suis vraiment convaincu que le compromis est excellent. En matière agricole, le compromis nous donne de résultats qui sont historiques, notamment dans le domaine des indications géographiques, les indications d'origine. Pourquoi ? Parce que vous le savez, le Canada, comme d'autres pays, ont traditionnellement le système de trademark. Et là, nous avons trouvé une solution assez équilibrée qui permet au Canada de maintenir, bien sûr, son régime, mais qui reconnaît les indications géographiques européennes. Et ça, c'est extraordinaire, puisque pour nous, pour nos producteurs, pour nos agriculteurs, pas simplement dans le fromage, mais dans beaucoup d'autres produits, c'est un grand progrès. We
have here a major international trade agreement in which the system of supply management is recognized and protected. And I don't think that's a trivial thing. I should have mentioned for the dairy industry specifically, they gain virtually unfettered access to the European market. Specifically on cheese producers, as I've already said, we do think there is a possibility of some small and transitory negative effects in the years to come. The Government of Canada has already indicated, as I did earlier today, that we'll provide compensation to fully address any adverse effects. Το ενδεχόμενο εκχώρησης της ονομασίας φέτα στους Καναδούς είχε κινητοποιήσει τους κτηνοτρόφους, που μας εξήγησαν τι μπορεί να σήμαινε η συγκεκριμένη εξέλιξη για το προϊόν. Δεν θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά στην ελληνική φέτα. Και μόνο η ονομασία φέτα δεν παραπέμπει στην ελληνική φέτα. Προφανώς υπάρχει το στοιχείο του αθέμητου ανταγωνισμού, είναι μία υποκλοπή, εμπορική υποκλοπή, μας επηρεάζει άμεσα και νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο πρέπει να αντιδράσει άμεσα και κάθετα. Θεωρείτε ότι υπάρχει κίνδυνο στο παράδειγμα του Καναδά τελικά να ακολουθήσουν και άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης? Προφανώς, ανοίγουν μία μεγάλη κερκόρπορτα. Κάνουν την αρχή με τον Καναδά, υπάρχει ο ανταγωνισμός, η πολιτική διαμάχη για την ονομασία της φέτας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και δεν αποκλείεται στο μέλλον να δούμε δηλαδή και άλλες χώρες να διεκδικούν την ονομασία της φέτας και τελικώς ένα προϊόν για το οποίο είμαστε περήφανοι και πάνω σε αυτό στηρίζεται τουλάχιστον μεγάλο μέρος του πρωτογενούς τομέα να υποστεί κατά βαράθρωση και όλοι μας να έχουμε να δούμε τις συνέπειές της και τις ζημιογόνες προεκτάσεις του. Σαν Σύνδρομος Ελληνικής Κτηνοτροφίας με τη συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερικών, είχαμε έναν δικαστικό αγώνα με την Τουρκία, η οποία Τουρκία, με ένα πιστοποιητικό οργανισμό που έχει, σκόπευε να δώσει άδεια σε επιχειρήσεις τουρκικές να πουλάνε στο χώρο τους προϊόντα γαλακτοκομικά με το όνομα φέτα. Λοιπόν, είχαμε πάνω από 1,5 χρόνο δικαστικούς αγώνες, ξοδέψαμε πάρα πολλά λεφτά που δεν τα έχουμε κιόλας σαν σύνδεσμος, και τελικά καταφέραμε τελεσίδικα να απαγορεύεται στην Τουρκία να πουλείται, να χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε προϊόν η ονομασία φέτα. Τώρα έρχεται αυτή η απόφαση. Και έρθει και εύκολα θα μπορεί να πει η Τουρκία ή η Γαλλία πρώτερα και η Δανία, στις οποίες είχαμε άλλα δικαστήρια προ 4 και 5 χρονών που ήταν τα τελεσίδικα ώστε να πάρουμε τη φέτα, να πούνε δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε ότι στον ευρωπαϊκό χώρο θα πουλιέται φέτα κανάδικη και να μην μπορούμε να πουλήσουμε εμείς που έχουμε και τη δυνατότητα να την κατασκευάσουμε. Γιατί η Ελλάδα, σαν μικρή χώρα που είναι, μπορεί να κάνει μέχρι το πολύ 100.000 τόνους φέτα, ενώ γνωρίζουμε ότι η κατανάλωση φέτας παγκοσμίως ξεπερνάει τους 600.000 τόνους. Μετά είναι και κάτι άλλο. Η Ευρώπη όλη δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τις χώρες της Βόρειου Αμερικής στα προϊόντα της, τουλάχιστον ποσοτικά, αλλά ποιοτικά. Γι' αυτό έχει κάνει και το σύστημα των POP προϊόντων. Λοιπόν, αν ανοίξει παράθυρο στο κανονισμό και αρχίσει και κλονίζεται αυτός ο θεσμός στο POP, τότε θα καταρρεύσει και ένα ολόκληρο οικοδόμημα, το οποίο προστατεύει τα ευρωπαϊκά προϊόντα πέραν των ελληνικών. Βέβαια, στο πλαίσιο μιας ελεύθερης αγοράς, όπως είναι η αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μήπως τελικά δεν θα έπρεπε να μείνουμε στο όνομα, αλλά στην ποιότητα? Ναι. Προφανώς η ονομασία εμπεριέχει και τα στοιχεία ενός καλού ποιοτικού γαλακτοκομικού προϊόντος. Υπάρχει και η ποιότητα στην ελληνική φέτα.
είναι ένα καθαρά βιολογικό προϊόν, γιατί είναι προϊόν κατά το μεγαλύτερο μέρος από εγχώριες φυλές, ελευθέρας βοσκής κατά το πλείστον, και έχει όλα αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που το κάνει εμπορικό και ανταγωνιστικό σε όλες τις χώρες. Λοιπόν, εκτός από την ονομασία, λοιπόν, είναι και ένα πολύ, πολύ μεγάλης διατροφικής αξίας προϊόν και έχει όλα αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία θέλουμε να έχει ως προϊόν. Φοβάστε ότι τυχόν αν υπάρχουν και άλλες φέτες στην διεθνή αγορά, ίσως επειδή θα είναι πιο φθηνές, ο κόσμος θα προτιμήσει εκείνες αγνοώντας την ποιότητα του ελληνικού προϊόντος? Η ονομασία και μόνο οδηγεί στον αθέμετο ανταγωνισμό και στην υποκλοπή. Προφανώς και με την κρίση, την οικονομική κρίση που υπάρχει, δεν θα είναι λίγοι αυτοί που θα παρασυρθούν από την ονομασία, αλλά και γιατί όχι πάρα πολλοί επίσης οι οποίοι θα παρασυρθούν και από την τιμή, που προφανώς θα είναι χαμηλότερη, γιατί θα παρασκευάζεται από χαμηλότερης αξίας γάλα. Θα λειτουργήσει λοιπόν αυτός ο αθέμετος ανταγωνισμός και οπωσδήποτε πολλοί κόσμος λόγω της κρίσης θα στραφεί και σε αυτό το προϊόν, το οποίο θα έχει πολύ μικρότερη τιμή. Η φέτα ελληνική είναι δεδομένη, έτσι κι αλλιώς. Δεν τίθεται θέμα. Και αυτό αποδεικνύεται ως εξής. Θέλω να πω ότι το 2008 εξάγαμε 8.000 τόνους μόνο φέτα. Σήμερα φτάσαμε, το 2012 έκλεισε με 39.000 τόνους εξαγωγή. Αν δεν είχαμε αυτά τα προβλήματα της παραγωγής του γάλακτος στη χώρα μας, που κάθε χρόνο χάνουμε μεγάλες ποσότητες, αναφέρω ότι το 2011 χάσαμε 50.000 τόνους γάλα, πρόβιο, το 2012 60 και το 2013 αναμένεται μια τέτοια ποσότητα. Αν δεν είχαμε την κρίση που έχουμε και έχει πέσει πάρα πολύ η εσωτερική κατανάλωση, θα είχαμε πρόβλημα στο να κάνουμε φέτα. Λοιπόν, αυτό κατά κάποιο τρόπο δεν ανέδειξε πάρα πολύ το πρόβλημα. Σημαίνει όμως ότι δεν μπορούμε να παράγουμε παραπάνω προς εξαγωγή, δηλαδή φτάνουμε στα ωριά μας. Ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος. Εμείς αντί να το αναστρέψουμε και να πάμε προς τα πάνω, κάνουμε ενέργειες τέτοιες ή μάλλον αφήνουν να μας κάνουν, που να εξαφανίσουν τελείως την παραγωγή του εγωπρόβειου στη χώρα μας. Περιμέναμε την περασμένη Κυριακή, υπήρχε Συμβούλιο Υπουργών στην Ευρώπη. Περιμέναμε ότι θα αντιδράσει, κάποια κουβέντα θα πει ο δικός μας Υπουργός. Λοιπόν, και επειδή πήραμε την επόμενη το πρωί τα πρακτικά του Συμβουλίου των Υπουργών, είδαμε ότι δεν έκανε καμία αναφορά όσον αφορά αυτό και μάλιστα ήταν παραπληροφορημένος και αναφέρθηκε μόνο στο δικαίωμα το δικό μας να δώσουμε στον Καναδά. Φανταστείτε πώς η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μας αντιλαμβάνεται μερικά πράγματα, όπως είναι αυτό με τη φέτα, όπως είναι το επόμενο που μας βγήκε με το φασόλι, με την αναγραφή του τόπου προέλευσης των γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως και με το θέμα του ελληνικού σήματος. Βασικά πράγματα στα οποία είναι σε επίπεδο μόνο υπηρεσιακών, η πολιτική ηγεσία δεν ενδιαφέρεται καθόλου, έχει εγκαταλείψει τελείως την παραγωγική βάση του πρωτογενή τομέα στη χώρα μας. Θεωρείτε ότι αν τελικά ισχύσει αυτή η διαπραγμάτευση με τον Καναδά, θα πέσουν και οι τιμές που αγοράζουν από εσάς οι γαλακτοβιομηχανίες? Από τη στιγμή που ο Καναδάς κατασκευάζει φέτα με αγελαδινό, η αξία της φέτας αυτή δεν θα είναι πάνω από 3,5-4 ευρώ. Όταν λοιπόν τόσες μεγάλες ποσότητες θα κατακλείσουν την ευρωπαϊκή αγορά, πώς είναι δυνατόν να μπορεί η φέτα η δική μας να σταθεί σε αυτές τις τιμές που είναι σήμερα? Επόμενο είναι να πέσουν οι τιμές, να μην μπορεί να παρασκευεί φέτα αυτού του επίπεδου, το ελληνικό γάλα να πέσει από τα 91 ευρώ που είναι τώρα να πέσει στα 70 λεπτά και να κλείσουν οι επιχειρήσεις στη χώρα μας. Αυτό θα γίνει. One of the things we're looking for is to make sure that we can have some sort of origin labeling so that consumers can see where the feta comes from. Ο χτινοτροφός πρέπει να έχει την παραγωγή γάλακτος δικά του και να την κάνει η εταιρεία απευθεία.
το προϊόν το οποίο θα μας φέρουν και δεν θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης θα είναι αμφιβόλου ποιότητας. Ο οποίος καταναλωτής πρέπει να ξέρει το προϊόν το εισαγόμενο από ποια χώρα προέρχεται, έτσι, να ξέρει τι του γίνεται, είναι δικαίωμά του. Αγκρόσιτος, σποροπαραγωγική στη Χαλκιδική. Συγκεντρώνουμε σκληρό και μαλακό σιτάρι, κριθάρι και βρώμη. Κάνουμε συμβολαιακή γεωργία κριθαριού με την αθηναϊκή ζυθοποιία. Σε μας μπορείτε να βρείτε σκληρό σιτάρι Σιμέτο και Κλαούντιο, μαλακό σιτάρι Δίων και Γεκόρα, κριθάρι Σακύρα, βρώμη και το μοναδικό σιτάρι Ζέα. Διανομές σε όλη την Ελλάδα με ιδιόκτητο φορτηγό. Αγκρόσιτος, παραγωγή και εμπορία πιστοποιημένων σπόρων.